Να σου πω κάτι, τους μαθαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι καλύτερα να αναδεχθείς μια τιμή που θα σου δώσει ένας προμηθευτής, αν και είναι λίγοι πια οι προμηθευτές που μιλάμε και είμαστε φιλαράκια πια. Έτσι, ξεκινάς με πολλούς και στο τέλος καταλήγεις να συνεργάζεσαι με λίγους. Δεν είναι καλύτερα και αυτού να το εξηγήσεις ότι δεν θέλουμε το κέρδος της εβδομάδας, του μήνα, του χρόνου, αλλά της δεκαετίας, της εικοσαετίας. Και του λες λοιπόν, ας την τιμή ότι είναι, αλλά φέρε μου αυτό που πρέπει να μου φέρεις. Προσπαθείς να το εξηγήσεις τι είναι το ISO. Δεν φτάσαμε στην Ευρώπη να πάρουμε το EFQM, το περίφημο, έτσι. Που εκεί που συναντηθήκαμε, το European Foundation for Quality Management, σαν ελληνική εταιρεία, είμαστε οι μοναδικοί που έχουν πάρει αυτό το βραβείο. Χωρίς να έχεις καλούς συνεργάτες, τους εκπαιδεύεις και αυτούς. Τους λες, έλα εδώ, παρέα, θα παλέψουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί που πρέπει στην ποιότητα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε και εμείς τσακωθεί με προμηθευτές. Πράγματι. Γιατί για το χι λόγο σου λέω, οικονομήσω τώρα, κάνω την αρπαχτία, βάλω τις πατάτες απ' έξω και μέσα στο σάκο με τις πατάτες θα ρίξω πέτρες για να πάρω τα κιλά. Μου το κάνανε εμένα με το βαμβάκι, με το μαλλί. Πήγα στην Ελλάδα την πρώτη φορά πριν 13-14 χρόνια και μαζέψαμε όλα τα μαλλιά της Βορείου Ελλάδος για να τα πλένω σε ένα μήλο. Μόνος μου, με υδατόπτωση κτλ. Και οι πιο πολλοί κάνανε καλά τη δουλειά τους. Αλλά οι περισσότεροι, όχι μάλλον, οι λιγότεροι ήρθαν και μου φέρανε μαλλιά τα οποία δεν ήταν μαλλιά για να κερδίσουν ορισμένα χρήματα. Εντάξει, γι' αυτό λέει και κάποιος φίλος στην Ολλανδία, ρε εσείς, αφού πετύχατε αυτό το πράγμα που πετύχατε στην Ελλάδα, σας χρειάζεται και ένα δεύτερο βραβείο. Πρέπει όλοι μαζί που αγαπάμε την ποιότητα, που αγαπάμε την πρόοδο, να εκπαιδεύσουμε και τους υπόλοιπους. Δεν είναι εύκολο. Άλλη ερώτηση, ο κύριος. Νομίζω είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Εγώ στην εισήγησή μου είπα ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρηματιών είναι η διαχείριση της αποτυχίας. Σε όλους σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω ποιος θέλει να... Εγώ θα τοποθετηθώ σε αυτό. Αλλά, Αριστίδη. Δεν υπάρχει κανένας επιχειρηματίας ο οποίος θα σας πει ότι δεν είχε αποτυχίες. Αν σας το πει, σας λέει ψέματα. Ο Μιλόν έχει κάνει πάνω από 40 εξαγορές και έχει χάσει αρκετά χρήματα. Και όταν λέω αρκετά, κάποια δισεκατομμύρια. Το βασικό είναι στη ζυγαριά πάντα να βλέπουμε εάν από αυτά που κάναμε τελικά μετράνε τα θετικά. Και μετράει η ικανοποίηση ότι κάναμε μια προσπάθεια εκεί, αποτύχαμε, σπουδαίο είναι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, γιατί αποτύχαμε. Είναι πολύ χρήσιμο το συμπέρασμα ώστε να μην το ξανακάνουμε. Γιατί αν απλά αποτύχουμε και συνεχίζουμε το ίδιο βιολί, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Είναι μέσα στο παιχνίδι και η αποτυχία. Βεβαίως στην Ελλάδα δεν την αποδέχονται ακόμα τα συστήματα, είτε αυτά είναι τραπεζικά, είτε είναι η κοινωνία, ιδιαίτερα στις περιφέρειες. Λένε, αυτός πέτυχε, έφαγε τα λεφτά. Και πολλές φορές οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αν ομιγέννητο περάσουν μια κρίση, ούτε δουλειά δεν βρίσκουν. Γιατί σου λέει ο άλλος, καλά, τόσα και τόσα εκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια σου και δεν έχεις τώρα λεφτά. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Ίσα-ίσα θεωρούν ότι είναι μέσα στο παιχνίδι του επιχειρήν αυτό και θα πρέπει να του δοθεί και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Όπως πάρα πολλοί επιχειρηματίες σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον εφοπλισμό για παράδειγμα, έχουν βουλιάξει και έχουν ξανανέβει. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να μην έχει κάνει αποτυχημένα βήματα και είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ πολύτιμο και αυτό. Είναι και αυτό πολύτιμο. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Αριστίδης ότι το θέμα των εξαγορών είναι από τα πιο επικίνδυνα εργαλεία στην ανάπτυξη και όλοι έχουμε ζήσει αποτυχίες σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Οι αποτυχίες δεν είναι μόνο στη λάθος επιλογή ή στη λάθος αποτίμηση αυτού το οποίο αγοράζεις, αλλά ένα πιο συχνό φαινόμενο είναι ότι αγοράζεις μία επιχείρηση για να πάρεις τα καλά της και από τη στιγμή που την πάρεις την επιχείρηση αυτή αρχίζεις και τις επιβάλλεις εσύ πώς θα δουλέψει. Αντί να αξιοποιήσεις αυτά για τα οποία την πήρες, τη λες, α, τώρα που σε πήρα πρέπει να τα κάνεις έτσι όπως τα κάνω εγώ. Και στην πράξη χάνεται αυτό το οποίο πήγες να εξαγοράσεις. Εγώ απλώς να προσθέσω το εξής, ότι μελετώντας κανείς την ιστορία πολλά χρόνια πίσω, μαθαίνει πολλά πράγματα. Ο Λίνκολ έχασε 37 εκλογικές αναμετρήσεις πριν γίνει πρόεδρος Αμερικής. Πολλοί επιχειρηματίες, και ανέφερε ο κύριος Μπελές τους εφοπλιστές, είπαμε πριν ότι, και δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ, αλλά είπα στην πολύ γρήγορη τοποθέτησή μου στην αρχή ότι
από κάποιο σημείο και μετά υπάρχουν συνθήκες και προσωπικότητες. Να πάρουμε λίγο την ναυτιλία. Αν έχω 2 λεπτά από το χρόνο σας, έτσι. Η ναυτιλία από το 2000, η ναυτιλία κάνει κύκλους, όπως κάνει όλη η οικονομία. Ένας τυπικός κύκλος στην ναυτιλία είναι 6 μήνες. Τα τελευταία 60 χρόνια. Από το 2001 μέχρι το 2008 είχαμε συνεχή αύξηση ναυτιλίας. Άρα ο κύκλος αυτός δεν κράτησε 6 μήνες και 7 μήνες, κράτησε 7 χρόνια. Είχαμε τη μεγαλύτερη άνοδο της ναυτιλίας ποτέ. Στην ιστορία του παγκόσμιου επιχειρήν. Και που στηρίχθηκε σε 3 λόγους. Έτσι. Ανάπτυξη από την Κίνα, χαμηλά επιτόκια και δεν υπήρχαν βαπόρια στα ναυπηγεία να βγουν στη θάλασσα. Ενδεικτικά να σας πω, ένα καράβι που έβγαζε 250.000 την ημέρα το Φεβρουάριο του 2008, ναυλώθηκε χθες 3.000 την ημέρα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη κρίση της ναυτιλίας σε 8 μήνες. Άρα, η αποτυχία είναι δεδομένη για μεγάλους ομίλους, για μεγάλους επιχειρηματίες, διαχειρίζεσαι την αποτυχία, νομίζω, με σεβασμό. Για να μάθεις από αυτό το πράγμα, να μην κάνεις το ίδιο λάθος 2 φορές και να ξέρεις μέχρι πού φτάνουν τα όρια σου την επόμενη φορά. Όποιος πει ότι δεν έχω αποτύχει, νομίζω ότι λέει λάθος επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αλλά είναι προτιμότερο να κάνεις 10 πράγματα και να κάνεις τα 3 σωστά, από το να μην κάνεις τίποτα. Και νομίζω αυτό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία, το να μην προσπαθήσεις.